απ' τα σχολεία. Είναι ευθύνη σου αυτή η ιστορία. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους εντός και εκτός σχολείου. Επίκαιρες όσο ποτέ οι δράσεις στις βιβλιοθήκες για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης της παρουσίασε στο πρώην καπνεργοστάσιο, εκεί όπου βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης του Κοινοβουλίου. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια της μάχης απέναντι στην αμάθεια και απέναντι στη φτωχοποίηση της γλώσσας δεινά της σύγχρονης εποχής, τα οποία εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα με διάφορους τρόπους και σε υψηλό βαθμό. Και άρα η προσπάθεια αυτή που γίνεται σήμερα σε σχέση με την Γλωσσόπολη είναι ένα λιθαράκι, είναι ένα βήμα σε μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, που θα έχει την απήχησή της, την επίδρασή της, την επιρροή της σε όλη την περιοχή και γενικότερα. Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής βιβλιοθήκης, η οποία στεγάζεται στο επιβλητικό κτίριο της οδού Λένορμαν. Θα πρέπει η Βουλή, και το κάνει εδώ εμπροκειμένο και με τα αξιότατα στελέχη της βιβλιοθήκης και με όλες τις διευθύνσεις της, να βοηθήσει, να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει, να επικοινωνήσει αυτή την μια μεγάλη προσπάθεια για να αγαπήσουν κυρίως τα νέα παιδιά το βιβλίο, τη μάθηση, τη γλώσσα, να αντιληφθούν τους κώδικες και τους κανόνες στη γλώσσα, να αντιληφθούν τον πολυσήμαντο και πολυπαραγοντικό χαρακτήρα που έχουν η κάθε έκφραση, όλες οι λέξεις. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια για την οποία είμαι υπερήφανος που γίνεται από τις υπηρεσίες της Βουλής και στηρίζεται από όλη τη Βουλή. Για το καπνεργοστάσιο και τις προοπτικές του, ο πρόεδρος της Βουλής είπε: αυτός ο χώρος, οι παλαιότεροι και όσες και όσοι από εσάς είσαστε τοπικοί εδώ, θυμάστε πώς ήτανε πριν από μερικά χρόνια. Και υποσχόμαστε ότι όλο και περισσότερο, όλο και πιο γρήγορα και όλο και σε μεγαλύτερη έκταση θα γίνει πραγματικά μια εστία πολιτισμού, μόρφωσης, επικοινωνίας, δημιουργίας, επιστημοσύνης σε όλα τα επίπεδα. Για την Πανελλήνια ημέρα σχολικής βίας, ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε: πραγματικά τα παιδιά μας βρίσκονται αντιμέτωπα εκ των πραγμάτων, πέραν από τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν οι άξιοι εκπαιδευτικοί μας, βρίσκονται μπροστά σε μια κατάσταση που και διεθνώς και στη χώρα μας δεν υπάρχει το υπόδειγμα της γλώσσας, δεν υπάρχει η ευθυκρισία και η ευαισθησία στα γλωσσικά ιδιώματα και στην ακρίβεια τη γλωσσική, ώστε να αποτρέπονται ρατσιστικοί, σεξιστικοί, υπαινιγμοί, οι χαρακτηρισμοί. Τέλος, ο κύριος Βούτσης έκανε λόγο για πολιτική και πολιτισμική έκπτωση ακόμη και στο χώρο του Κοινοβουλίου. Θέλω να σας πω πολύ ειλικρινά ότι είναι στοιχείο πολιτικής και πολιτισμικής έκπτωσης το ότι κορυφαία στελέχη του Κοινοβουλίου, εκλεγμένα και άλλοι και άλλες, όλο και περισσότερα λόγω της τηλεοπτικής γλώσσας, του τηλεοπτικού χρόνου και των συνηθιών μέσω των social media για την σύγχρονη επικοινωνία, όλο και περισσότερο μιλάνε μέσα από ατάκες ή από συγκοπτόμενα ή από συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων στα tweet ή με γλωσσοπλασίες πολύ αμφιβόλου
περιεχομένου στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο μείον και ας το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σαν το μεγάλο εφαλτήριο για να κάνουν πολιτική και για να κάνουν πολιτική καριέρα και πολιτική αντιπαράθεση. Η Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τσούφη, καθήλυνα αρμόδια για τη σχολική βία, σημείωσε. Η άσκηση λοιπόν αυτής της εσκεμμένης, απρόκλητης, συστηματικής βίας και επιθετικής συμπεριφοράς έχει σαν στόχο την επιβολή, την καταδυνάστευση αλλά και την πρόκληση πόνου τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο και βέβαια αυτό μπορεί να λαμβάνει χώρα και μέσα και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Και στην κατεύθυνση αυτή, τέτοιες προσπάθειες με τις βιβλιοθήκες μπορούν να κάνουν και κάποια αλλαγή. Για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση, η κυρία Τσούφη είπε. Προσπαθήσαμε σαν κυβέρνηση και στην ουσία υπήρξε κάποιος νόμος, το 4322 του 2015, που έβαλε το θέμα και της ποινικής αντιμετώπισης του bullying. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βιβλιοθήκης της Βουλής, βουλευτής Γιώργος Πάντσα, στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας, επεσήμανε ότι παραμένει ισχυρό το παραδοσιακό εργαλείο της γνώσης και της διαβίου μάθησης των κοινωνιών, είτε μέσα από τον αξεπέραστο τρόπο που είναι το βιβλίο, είτε με τις νέες μορφές μάθησης που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης Γιώργος Αγγελόπουλος σημείωσε. Οραματιστές συνάδελφοι, με την ενθάρρυνση της πολιτικής ηγεσίας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και μουσιακές προσεγγίσεις, έχουν δραστηριοποιηθεί για την ανάδειξη αυτού του πλούτου. Ξεκινώ με το βιωματικό εργαστήριο Λέξεις που χαμογελούν, Λέξεις που πληγώνουν. Το εργαστήριο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2017 και πραγματεύεται τη σχολική βία και τον εκφοβισμό, θέμα πολύ επίκαιρο που άλλωστε ανέπτυξε πολύ καλά και η κυρία Υφυπουργός. Η έκθεση με τίτλο «Γλωσσόπολης, περιήγηση στη νέα ελληνική γλώσσα», που προαναφέρθηκε και αυτό, επιχειρεί να αναδείξει τις διαφορετικές εκφάνσεις της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή χρησιμοποιείται σήμερα. Η παρουσίαση της έκθεσης γίνεται με χρήση πολυμέσων και αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Βιβλιοθήκης της Βουλής και του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Η Ζωή Ζενιώδη, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Υποτρόφων ΟΝΑΣΗΟΥ Ιδρύματος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή του Συνδέσμου στις δράσεις της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Νιώθω περήφανη γιατί ο Σύνδεσμος Υποτρόφων είναι συνδιοργανωτής με την Βιβλιοθήκη της Βουλής σε αυτή την εξαιρετική δράση. Και επίσης γιατί είναι τρεις οι κυρίες υπότροφοί μας που δημιούργησαν αυτό που βλέπετε σήμερα, αυτή την εξαιρετική έκθεση. Η κυρία Καμιλάκη, η οποία είχε την ιδέα, έφτιαξε το κόνσεπτ. Έκανε όλο το σχεδιασμό, τα κείμενα και τις ψηφιακές δραστηριότητες. Έχει δηλαδή όλη την επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης. Η κυρία Βλασοπούλου, η οποία έχει την οργανωτική επιμέλεια, και η κυρία Γεωργοπούλου, η οποία έχει τη μουσιακή επιμέλεια. Και εμείς εκ μέρους του Συνδέσμου τις ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που θα ήθελα να πω για να κλείσω είναι ότι απλά εύχομαι να μην χρειάζεται καμία μέρα του Μαρτίου να έχει τέτοιο όνομα στο μέλλον και εύχομαι να γίνονται πάντα τέτοιες δράσεις που θα προάγουν τον πολιτισμό και που θα φτιάχνουν έναν άνθρωπο όπως τον θέλουμε, ελεύθερο. Και τέλος η καθηγήτρια Μαρία Γραμματικού υπογράμμισε. Ζούμε σε μια περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες και κρούσματα που δεν αφορούν μόνο το bullying, αλλά κρούσματα λειτουργικού αναλφαβητισμού και σχολικής διαρροής, τα οποία αντιπαλεύουν καθημερινά εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων. Έχουμε κοντά μας σήμερα κάποιους από αυτούς πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το καπνοεργοστάσιο αποτελεί επίσης ένα φωτεινό παράδειγμα βιομηχανικού κτηρίου που διατηρήθηκε, δεν γκρεμίστηκε και αξιοποιήθηκε, κάτι που θα θέλαμε να συμβεί και με όλα τα άλλα βιομηχανικά κτίρια, ειδικά στην περιοχή μας. Άλλωστε, η Επιτροπή Κατοίκων έχει δώσει εδώ πολύχρονες μάχες για την αποτροπή της εμπορευματοποίησης και την περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Προηγήθηκε ξενάγηση στην πολυμεσική έκθεση Γλωσσόπολης περιηγήσει στη νέα ελληνική, η οποία επιχειρεί να αναδείξει μέσα από πολυτροπικά, εκπαιδευτικά εργαλεία και διαδραστικές μουσιολογικές δραστηριότητες τις διαφορετικές εκφάνσεις της γλώσσας μας στη σύγχρονη και τη διεθνή απήχηση και τη σημασία της.
Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν. Βιωματικό εργαστήριο για το λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον. Είναι μια συνεργασία της Βιβλιοθήκης της Βουλής με το Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων. Καθώς τα κρούσματα σχολικού εκφοβισμού απασχολούν όλο και περισσότερο εκπαιδευτικούς, γονείς και ψυχολόγους, το βιωματικό εργαστήριο «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν» επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σε ζητήματα λεκτικής βίας. Με τη βοήθεια οπτικών θεμάτων, ψηφιακών γλωσσικών δραστηριοτήτων, βίντεο, ηχογραφημένων ντοκουμέντων και συμβατικών κειμένων, ο επισκέπτης ή επισκέπτρια μπορεί να ενημερωθεί για διάφορα ζητήματα που αφορούν τη νέα ελληνική γλώσσα, αλλά και να πειραματιστεί βιωματικά με τη γλώσσα, παίζοντας κρεμάλα, σταυρόλεξο, ασκήσεις αντιστοίχησης και άλλα. Και μια φορά.